αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην εκπομπή της περασμένης Δευτέρας, με τον κύριο Μινά Αναστασάκη, παρουσιάσανε ορισμένες από τις ύβρες της εταιρείας Σκοπιά, δηλαδή της οργανώσεως των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή πάρα πολλοί τηλεθεατές μας ζήτησαν και τηλεφωνικά, αλλά και πάρα πολλοί διαζώσεις μας είπαν ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε το τελευταίο τουλάχιστον μέρος της εκπομπής όσον αφορά την ύβη που χαρακτηρίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως γριά πόρνη και το έντυπο που τύπωσε η εταιρεία Σκοπιά και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Καλά νέα για όλα τα έθνη» και μεταξύ των εθνών κατατάσσει ως έθνος και το μακεδονικό έθνος, δηλαδή τους Σκοπιανούς και τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα, παρουσιάσαμε δε κείμενο σύμφωνα με το οποίο για όλο αυτό το θεάρεστο, εντός εισαγωγικών η λέξη θεάρεστο, έργο της εταιρείας Σκοπιά, δηλαδή που βρίζει την πίστη μας και υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους μας, έτυχε από την πολιτεία και ατέλειας δημοσιογραφικού χάρτου. Δηλαδή τυπώνει τα περιοδικά της και τα βιβλία της τελείως ατελώς. Χωρίς να πληρώνει, που λέμε, ούτε μια δραχμή, τέλη. Παρουσιάζω εν συντομία για να παρουσιάσουμε και στη συνέχεια και άλλες ύβρεις. Από το έντυπο που κυκλοφορεί μόνο μεταξύ όσων είναι βαπτισμένοι, το βαπτισμένοι εκμένουν πάλι εντός εισαγωγικών, δηλαδή των μαρτύρων του Ιεχωβά, το έντυπο της διακονίας μας της Βασιλείας, είναι του Μαΐου 1990, στη σελίδα, διαβάζουμε στη σελίδα 7. Είναι αλήθεια ότι η Βαβυλώνα η Μεγάλη, ένα από τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει το έργο οικοδόμησης του νέου μας Μπέθελ στον Ελαιώνα. Για όσους δεν γνωρίζουν... Τι εννοεί μέχρι εδώ? Έξω από τη Θήβα, σε μια περιοχή, στην περιοχή του χωριού Ελαιώνα, αγοράστηκε μια έκταση περίπου 700 χιλίων στρεμμάτων από την εταιρεία Σκοπιά. Εκεί υπήρξε πραγματικά ένας οικοδομικός οργασμός της εταιρείας, έγιναν πάρα πολλά κτίρια, εκεί εγκατεστάθησαν σύγχρονα, υπερσύγχρονα τυπογραφία και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ότι είναι το χειρό των Ιεχωβητών, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλα τα Βαλκάνια. Δηλαδή το έχουν σαν βάση εξορμήσεως και προσελκυσμού. Εκεί έχουν και τρεργοστάσια. Τα εργοστάσια που τυπώνουν τα βιβλία τους, τα περιοδικά τους. Έτσι τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει η Βαβυλώνα και εννοεί την Ορθόδοξη Εκκλησία τις προσπάθειες χρησιμοποιώντας τους παντίους τρόπους για να το κατορθώσει αυτό. Μάλιστα. Εννοεί τις προσπάθειες που κατέβαλε ο οικείος Μετροπολίτης εκεί Θηβών και Βιωτίας, επειδή αυτοί είχαν κάνει πλήθος οικοδομικών παρανομιών, τις οποίες επιβεβαίωσε και το αρμόδιο γραφείο της εκεί Πολυδομίας, προσπάθησε βέβαια να εφαρμόσει τον νόμο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή, την παρεμβάση ψηλά ισταμένων πολιτικών προσώπων, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε η εταιρεία Σκοπιά για όλες αυτές τις παραβάσεις του οικοδομικού κανονισμού, αλλά αντιθέτως καλύφθηκαν κατά το κοινό λεγόμενο. Στη συνέχεια καλεί τους οπαδούς να συνεισφέρουν, να δώσουν χρηματικές συνεισφορές για να επεκταθεί το έργο αυτό της Βασιλείας. Δηλαδή τους καλεί να δώσουν χρήματα για να ενισχύσουν το έργο, τα οποία δεν πηγαίνουν στις τσέπες τους, αλλά πηγαίνουν καθαρά στην εταιρεία. Και να προσφέρουν και εθελοντική εργασία, δηλαδή εργασία χωρίς καμία χρηματική αμοιβή, στο όνομα πάντοτε της θεοκρατίας. Στη συνέχεια λέγει, είμαστε σίγουροι ότι κανένας, εννοείται από τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν θα ήθελε να δώσει τη χαρά στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, να δει το έργο στον Ελαιώνα να μένει πίσω το καλοκαίρι. Ούτε θέλουμε να δώσουμε χαρά στη γριά πόρνη, έτσι ακριβώς το γράφουν, χαρακτηρίζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία με αυτόν τον όρο, με το να σταματήσουμε να κηρύττουμε τα καλά νέα της Βασιλείας στο διάστημα του καλοκαιριού. Και επειδή χαρακτήρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως γριά πόρνη, έχω εδώ μπροστά μου μία εφημερίδα, είναι χθεσινή, είναι συγκεκριμένα ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, όπου ένας πρώην μάρτυρος του Ιεχωβά, ο οποίος επί 22 ολόκληρα έτη υπηρέτησε τη βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά ως επίσκοπος και εκπαιδευτής, το εκπίσκοπος εκ μέρους μεντός εγών. Γράφει λοιπόν για αυτήν την εταιρεία τα εξής. Θα ήθελα παρακαλώ να τα προσέξετε και αν μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα τη χθεσινή αυτή, τον ελεύθερο τύπο, θα ήταν καλό, θα διαβάσετε πράγματα που πραγματικά θα σας αφήσουν άφωνος. Επωνύμως, εν υπογράφος, αυτός ο άνθρωπος καταγγέλει τα εξής συγκλονιστικά. Εγώ διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Πείτε το όνομα του. Θα το διαβάσουμε. Σημεία και τέρατα καταγγέλει ο Θεσσαλονικός συγγραφέας Χρήστος Βακύπουλος, που υπηρέτησε επί 22 χρόνια στη βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά. Όργια από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Με θαυμαστικό. Όλων των ειδών τα αδικήματα γίνονται μέσα στην οργάνωση πόρνη. Βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος αμείβει αυτή την οργάνωση με τον όρο πόρνη.
Χρήστος Βακύπουλος, ο πρώην επίσκοπος, εντός εγώ επίσκοπος, της οργάνωσης των Ιεχωβάδων. Και διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Διαλύονται σπίτια και οικογένειες. Γυναίκες βιάζονται με απειλή όπλου. Όλα αυτά επωνύμως και εν υπογράφους. Και συνεχίζω ορισμένα από τα ορισμένα αποσπάσματα. Πόρνη, στις έσχατες μέρες θα σηκώσω τα κράσπεδα των ηματίων σου και θα φανεί η εσχήμια σου. Τα κράσπεδα των ηματίων μιας 97χρονης πόρνης σηκώνει ο Θεσσαλονικής συγγραφέας Χρήστος Βακύπουλος αυτές τις μέρες, που όπως λέγει ο ίδιος καλοπίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια το πρόσωπό της η εσχρή αυτή γριά του πεζοδρομίου για να κρύψει τα σπηριά του σατανισμού της. Έγραψα, λέγει ο κύριος Βακύπουλος, και βιβλία. Τα κυκλοφόρησα. Το βιβλίο μου, «Η μάνα μου η πόρνη», και εννοεί την εταιρεία Σκοπιά, μπήκε σε όλα τα δικαστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Δεν κουνήθηκε φύλο 12 ολόκληρα χρόνια. Τώρα που άνοιξε το απόστημα του σατανισμού στη χώρα μας, ο πρώην ιεράρχης του Αρμαγεδόνα βγαίνει ξανά στο προσκήνιο και καταγγέλει. Αυτοί οι σατανιστές στα πεδαρέλια που πιάσανε στην Παλίνη και οι αρχηγοί τους οχριούν μπροστά στη διδασκαλία και τα εγκλήματα της Σκοπιάς, της οργάνωσης δηλαδή των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Γίνονται μέσα εκεί όλων των ειδών τα αδικήματα, από πτέσματα μέχρι κακουργήματα. Διαλύονται οι οικογένειες. Μανάδες χάνουν τα παιδιά τους και παιδιά τις μανάδες τους. Γυναίκες βιάζονται με την απειλή όπλου ή με την απειλή ότι θα τους σκοτώσουν τους άντρες τους και τα παιδιά τους. Έπιασα εκεί μέσα πόρνες, λεσβίες, ομοφιλόφιλους, ρουφιάνους, απατεώνες καταχραστές, συνεχίζει ο κ. Βακύπουλος, που επί 22 έτη, επαναλαμβάνω, ήταν επίσκοπος των Ιεχωβητών. Όλοι εκεί μέσα είχαν γίνει τέτοιοι. Έπιασα κούκλες λαστιχένες για σεξουαλική εκτόνωση. Έπιασαν τόσο αγωγικών το έχει, ανθρωποκτονίες. Ένα φαντάρο τον πετάξανε από το τρένο. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησαν, εντός εισαγωγικών το αυτοκτόνησαν, με πιστόλι. Ένας άλλος αυτοκτόνησε μόνος του γιατί του απαγορεύτηκε από την οργάνωση η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησαν εντός εισαγωγικών με όπλο στο σεξού. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησε εντός εισαγωγικών κλείνοντάς το ερμητικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τον γκάζι αναμένο. Ανθρωποθυσία στο βωμό της προπαγάνδας. Λοιπόν, και συνεχίζει με άλλα φοβερά που καλό θα ήταν κανείς να τα διαβάσει και όλα αυτά λέει στη συνέχεια. Με γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς καταγγελίας και συκοφαντικής δυσφήμισης, καταγγέλω αυτή τη σιωνιστική οργάνωση με την αναβαπτισμένη ονομασία Μάρτυρες του Ιεχωβά ως αντικοινωνική και αντιοικονομική και όλους τους θεράποντές της ως αντίχριστους. Καταγγέλω τους μισθοφόρους αυτής της οργάνωσης της απάτης και τους προκαλώ, λέγει ο κ. Βακύπουλος, πρώην επίσκοπος των Ιεχωβητών επί 22 έτη. Τις απάντησες προκαλώ τόσο αυτούς όσο και την Αγία, εντός αγωγικών Αγία, οργάνωσή τους να ενεργήσουν τα νόμιμα εναντίον μου και να αποδείξουν ότι οι καταγγελίες μου είναι ψευδείς και συκοφαντικές. Και επιφυλάσσουμε κλπ. Κλπ. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονιστικές αποκαλύψεις που κάνουν να σηκωθούν οι τρίχες από το κεφάλι μας κατά το κοινό λεγόμενο. Η εταιρεία Σκοπιά κυκλοφόρησε αυτό το βιβλιαράκι, όπου έχει σαν τίτλο «Καλά νέα για όλα τα έθνη». Και μεταξύ των σαν έθνος κατατάσσει και τους Σκοπιανούς. Και εδώ λέγει «Μακεδονική γλώσσα» στη σελίδα 35. Δυστυχώς κυκλοφόρησε στην πατρίδα μας και γι' αυτό το θεάρεστο εντός εγχών έργο δεν είδαμε να συλλαμβάνεται κανείς. Εδώ μιλάμε πλέον για εσχάτη προδοσία. Γιατί σύμφωνα με και με δική τους μαρτυρία, έχω εδώ ένα βιβλίο τους, λέγεται «Τυπλοφορείται ζωή, πώς βρέθηκε εδώ από εξέλιξη ή από δημιουργία», στη σελίδα 220 παραδέχονται ότι ο Αλέξανδρος ήταν βασιλεύς Ελλήνων και αυτοί που πήγαν στην Περσία ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κάποιο ξεχωριστό έθνος, δηλαδή από τους αρχαίους Έλληνες. Λέγει, όπως είχε προϋποθεί, η Μηδοπερσία έγινε η επόμενη παγκόσμια δύναμη όταν κατέξει το Βαβυλώνιο το έτος 539 π.Χ. Με τον καιρό όμως ένας τράγος που προσδιορίζει την Ελλάδα, χτύπησε τον κρυό και συνέτρεψε τα δύο κέρατα αυτού, Δανίλ ή τα ένωσε αυτά. Αυτό έγινε το 332 όταν η Ελλάδα νίκησε τη Μηδοπερσία και έγινε νέα παγκόσμια δύναμη. Σωστά τα λένε εδώ. Παρατηρήστε τι προϋπόθηκε ότι θα ακολουθούσε. Δια τούτο ο τράγος σε μεγαλύνθη, όπως λέει ο Δανίλ, στο ΙΤΑ 8 και η Βίβλος εξηγεί. Την εξηγούν. Ο τριχωτός τράγος είναι βασιλεύς της Ελλάδος και το κέρας κλπ. Οπότε και συνέχεια λένε, η ιστορία δείχνει ότι αυτός ο βασιλεύς της Ελλάδος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Γνωρίζουν λοιπόν και άγιοι έγγραφοι σε αυτόν τον τομέα και την ιστορία ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και οι Μακεδόνες Έλληνες. Και όμως έρχονται και κυκλοφορούν αυτό το ανθεληνικό
βιβλιάριο, χτυπώντας την αλήθεια και τη βιβλική και την ιστορική. Θα ήθελα να δώσω τα τηλέφωνα του σταθμού. Το ένα είναι 36 17 285, επαναλαμβάνω 36 17 285, και το άλλο είναι 36 37 810, 36 37 810. Αν κάποιος από τους τηλεθεατές ήθελε κάτι να ρωτήσει, μπορεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τηλεφωνήσει, αλλά και μετά το τέλος της εκπομπής. Κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα να μας... θα ήθελα να μας προσθέσει ο κύριος Αναστασάκης, βάσει ποιες αποφάσεως κυβερνητικής αν έχει μπροστά του, έτυχαν ατέλειας δημοσιογραφικού χάρτου οι λεγόμενοι μάρτυρες του ΟΓΟΑ για αυτό το πραγματικά αντιχριστιανικό και ανθεληνικό έργο που επιτελούν. Μπορούσατε κύριε Αναστασάκη να το διαβάσετε? Ναι. Έχουμε εδώ ένα έγγραφο της οργανώσεως τραυματίων του ΕΧΟΒΑ, το οποίο έχει κάθε μάρτυρας του ΕΧΟΒΑ στην τσέπη του. Για ποιο σκοπό το έχει δηλαδή? Όταν συλλαμβάνεται από κάποιο όργανο. Όταν ενοχλείται, ας πούμε. Όταν ενοχλείται, να βγάζει αυτό το χαρτί και να λέει: ορίστε, εμείς είμαστε νόμιμοι εδώ. Να δούμε βάσει ποιων νόμων και ποιων διατάξεων και πότε είναι νομιμοποιημένοι οι μάρτυρες του ΕΧΟΒΑ στην Ελλάδα. Η Βιβλική και Φιλιαδική Εταιρεία, δηλαδή η οργάνωση των μαρτυρών του ΕΧΟΒΑ, που εκδίδει τα ως άνω περιοδικά, Σκοπιά και Ξύπνα δηλαδή, έχει συσταθεί νομίμως κατά τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και λειτουργεί στην Ελλάδα σαν θρησκευτικό σωματείο που εκφράζει το πιστεύω της Εκκλησίας των Μαρτυρών του ΕΧΟΒΑ, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 12, 13, 16 και 24 του νόμου 2893 του 1954, απολαμβάνει δε η οργάνωση αυτή. Μάλιστα. Μεταχείριση του μάλλον ευνοωμένου κράτους. Θα μπορούσαμε να δούμε τι λέγει αυτός ο νόμος και να δούμε τι λέει. Ναι, να δούμε. Αυτός ο νόμος είναι, αυτό το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας, είναι από την εφημερίδα της κυβερνήσεως της εποχής εκείνης. Και έχει δημοσιευτεί σε αυτό το τεύχος. Εφημερίδα της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, εν Αθήνες 10 Ιουλίου 1954, τεύχος πρώτον, αριθμός φύλου 149. Νόμος υπαριθμών 2893. Μάλιστα. Που επικαλούνται για την νόμιμη κατάστασή του στην Ελλάδα. Να δούμε τι λέει αυτός ο νόμος. Βάσει ποιου νόμου λειτουργεί αυτή η οργάνωση στη χώρα μας. Μάλιστα. Ως θρησκεία, ως αληθινή θρησκεία, εννοείται. Νόμος λοιπόν υπαριθμών 2893, περί κυρώσεως της εν Αθήνες υπογραφής την 3η Αυγούστου 1951 συνθήκης φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδος και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ώστε λοιπόν, μάλιστα, αυτή η αγνή λατρεία, όπως λέει, ότι η θρησκεία η αληθινή όπως ισχυρίζονται, λειτουργεί στη χώρα μας βάσει μια συνθήκη περί εμπορίου και ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδας. Δηλαδή, ως μια κλασική αμερικάνικη εταιρεία. Ναι, να δούμε τώρα τα άρθρα αυτά τι λένε που επικαλούνται εδώ. Το 9 άρθρο. Πολείται εκάστοτε, άρθρο 3 της συνθήκης αυτής. Πολείται εκάστοτε των συμβαλωμένων μερών θα απολάβουν εντός των εδαφών του εταίρου ελευθερία συνειδήσεως και θα επιτρέπεται εις τούτους να τελούν ελευθέρως θρησκευτικάς τελετάς υπό την προστασία του νόμου. Ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Κοιτάξτε σε τι παγίδα έπεσε τότε η κυβέρνηση. Ενώ ξέρανε οι κυβερνώντες τότε ότι εδώ υπάρχει μια συμπαγής ομάδα, μάζα, ο ελληνικός λαός, κατά 93-99% πόσο είναι, δεν ξέρω το ποσοστό. Το 98%. 90, ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όμως επιτρέπει να γίνονται τελετές θρησκευτικές μιας άλλης θρησκείας. Λοιπόν. Δηλαδή είναι το έντεχνο παραθυράκι. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Τον Αμερικάνο, ας πούμε. Ναι, μιας άλλης θρησκείας. Θα επιτρέπεται εις τούτους να τελούν ελευθέρως θρησκευτικάς τελετάς. Θρησκευτικά τελετάς που είναι βέβαια έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, σηκώνει πολύ κρασί, ας πούμε, όπως είναι διατυπωμένο. Ακριβώς. Ναι. Να δούμε και ένα άλλο άρθρο τι λέει. Και σατανιστικές θα μπορούσε να είναι. Αν υπάρχει, αν στην Αμερική οι σατανιστές είναι ελεύθεροι να τελούν τις τελεστές τους. Άρα λοιπόν, επί τη βάση αυτής της θα κάθε Αμερικάνος σατανιστής να έρθει να χτίσει έναν νόο τον προς τιμή και να πει βάση της συνθήκης φιλίας και εμπορίου του 1954. Το άρθρο 16 λέει: πολείται εκατέρου των συμβαλωμένων μερών διαμένοντες εντός των εδαφών του εταίρου και πολείται και εταιρεία εκατέρου των συμβαλωμένων μερών ασχολούμενοι με εμπόριο ή άλλα κερδοσκοπικά επιδιώξει ή επιδιδόμενοι ή σε επιστημονική, εκπαιδευτική, θρησκευτική ή φιλανθρωπική δραστηριότητα εντός των εδαφών του εταίρου μέρους δεν θα υπόκεινται εις πληρωμή φόρων, τελών ή βαρών. Ώστε λοιπόν, όσοι σύμβροι, όσοι διάβροι, υφιστάμεθα
σαν ορθόδοξη, σαν χώρα επιτέλους. Από εθνική άποψη, λοιπόν, καθαρά. Ναι. Γίνονται χωρίς να πληρώνουν φόρο οι, θα λέγαμε, οι δράστες, έτσι. Πληρώνουμε εμείς, δεν έχει σημασία, τα εμείς. Λοιπόν, παρόμοια άρθρα υπάρχουν για αυτό το ζήτημα στην, στον σχετικό νόμο. Και το 1983 έτυχε και ατελείας χάρτου αυτή η εταιρεία με την υπαρθυμόν 286583 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως εχορηγήθη στην εταιρεία Σκοπιά ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτου δια την εκτύπωση των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα ως νομίμως μικροφορμούντων στην Ελλάδα. Για λοιπόν, το θεάρεστο χριστιανικό και όστε, λοιπόν, εθνικό έργο που επιτελούν. Συνιστώ θερμό στους τηλεθετές μας να παρακολουθούν όλες τις εκπομπές του τηλετώρα. Ιδιαίτερα μια εκπομπή που την κάνει ο κ. Ζαφυρακόπουλος και ο κ. Δανδρινός. Τετάρτη και Κυριακή. Πράγματι εκεί βλέπει κανείς ότι αυτός ο τόπος βρίσκεται υπό υποτέλεια. Βρίσκεται κάτω από κάποιες, δεν ξέρω, υπό ένα είδος κατοχής. Λοιπόν, είναι δυνατόν μια ελεύθερη χώρα με τόση ιστορία, με μια συμπαγή μάζα, συμπαγή λαό Ορθοδόξων Χριστιανών. Ομοιογένεια φυλετική και θρησκευτική. Έτσι, μπράβο. Ομοιογένεια φυλετική. Που σπανίως συναντάται σε άλλο. Να δίνει με νόμο δικαίωμα σε ξένες εταιρείες να διαβρώνουν τα θεμέλια αυτού του τόπου. Τα θρησκευτικά και τα θρησκευτικά είναι ένα πρωτοφανές. Να δούμε τώρα όμως μερικές από τις ύβρις. Ερχόμενοι κυβερνώντας σε πλήρη αντίθεση με την επιθυμία, τη θέληση και τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, τη σκήνων ρήμας υπηθόμενοι. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν και από πού τις παίρνουν. Ή δεν ξέρω τι σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί που νομοθετούν έτσι εις βάρος της χώρας. Λοιπόν, να δούμε τώρα μερικές ύβρις με ατέλεια χάρτου. Με ατέλεια χάρτου. Μερικές ύβρις που έχουν διατυπωθεί. Τις πληρώσαμε εμείς. Που έχουν διατυπωθεί κατά της εκκλησίας μας με ατέλεια χάρτου. Διαβάζουμε. Η οργανωμένη χριστιανοσύνη είναι η μεγάλη πόρνη, η γραία χαμετύπη. Μάλιστα. Φοβερές φράσεις του πεζοδρομίου. Ο κλήρος αποτελεί μέρος της οργανώσεως του διαβόλου. Σατανοποιήθηκαν οι πάντες και τα πάντα. Ο Κύριος παραβάλλει την οργανωμένη χριστιανοσύνη με πόρνη η οποία πληρώνει παντός είδους ανθρώπους για να ικανοποιήσει τα σκτηνώδεις επιθυμίες της. Συγγνώμη ζητούμε από τους θεατές, για αυτές δεν είναι φράσεις δικές μας, δεν τις επαναλαμβάνουμε για να χαρούμε. Όπως ο δικαστής επαναλαμβάνει στο δικαστήριο όταν επιτελείται κάποιο δίκημα οτιδήποτε ελέγχει με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Λοιπόν, τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές. Ένα άλλο, άλλες ύβρις. Όχι για τον Χριστό, τι λένε για τον Χριστό, πώς χαρακτηρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας σφαγέας. Είναι ο μέγας σφαγέας ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που είναι η αγάπη και ο άρχοντας της ειρήνης έγινε μέγας σφαγέας. Ακριβώς. Και θα σφάξει εμάς η τελική ανάλυση σύμφωνα με την εταιρεία Σκοπιά. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε άλλα ακόμα. Με ατέλεια χάρτου. Ο χριστιανικός κόσμος πρέπει κατά διαταγή του Ιεχωβά να καταστραφεί. Ο χριστιανικός κόσμος χωρίς αγωγικά εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να καταστραφεί επειδή το διέταξε ποιος? Ο Ιεχωβά. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος. Και να επικρατήσει ποιος? Και το θέλημα του Ιεχωβά, είπαμε, εκφράζεται μέσω της εταιρείας, μέσω του Συμβουλίου των Διευθυντών. Πέραν των ύβρεων, των φοβερών ύβρεων που κατά καιρούς διατυπώνει η οργάνωση, έχει διατυπώσει και πολλές γελίες διδασκαλίες. Διαβάζουμε από ένα βιβλίο τους παλαιότερο, το Διεκδίκησης, τα εξής εκπληκτικά. Και γελία. Αυτά αφιερωμένα στις τηλεθεάτρεις εντός εισαγωγικών. Όταν άνδρες, επί παραδείγματι, κάθονται εις μίαν τράπεζαν και πλησιάζει μία γυναίκα, όλοι οι άνδρες εγείρονται και αποδίδουν τιμήν στην γυναίκα. Όταν λέει, κατανοείται, όταν κάθονται μερικοί άνδρες σε ένα καφενείο, σε ένα με κάπου, σε ένα κουτί, και σηκώνονται όταν πάνε κυρίες και αποδίδουν τιμήν. Τις χαιρετάνε από ευγένεια, έτσι. Να δούμε πώς θα εκλαμβάνει αυτό η εταιρεία Σκοπιά. Οι άνδρες εκβάλλουν τον πύλον των, βγάζουν και το καπέλο στις κυρίες. Εντός του ανυψωτήρου, στα σανσέρ, όταν περάσει καμιά κυρία στο σανσέρ. Εάν παρίσταται γυναίκα, τα τι αυτά δεν καλούνται πράξεις φιλοφροσύνης και θεωρούνται ενδείξεις ευγενίας, είναι όμως έξις απατηλέ και η πραγματική των σημασία είναι πολύ διάφορος. Αποτελούν σχέδιο του σατανά. Ώστε λοιπόν, ο χαιρετισμός των γυναικών από τους άνδρες. Και το να βγάλει ένας κύριος, ένας άνθρωπος στο καπέλο του, χαιρετώντας μια κυρία, δεν είναι φιλοφρονήσεις και ευγένειες όπως τις ξέρουμε, αλλά είναι έργο του σατανά.
Αλλά οι γυναίκες τι είναι, ζώα είναι, δεν είναι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχουν τιμή αυτές. Έτσι το λέει. Λοιπόν, άλλο, έχουμε μια γιορτή, τη γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν στην Ευρώπη τη γιορτή της μητέρας, ήρθε και στην Ελλάδα. Ένα ζήτημα συζητούμενο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς το βλέπει αυτό η εταιρεία Σκοπιά. Κατ' επιφάνειαν, η ημέρα της μητρός φαίνεται αυλαβής και θεωρείται ως αποφέρουσα αγαθών. Αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται εν αγνία της υπούλου χειρός του σατανά εις το ζήτημα τούτο και του γεγονότος ότι αυτός ευρίσκεται όπισθεν του κινήματος. Ώστε λοιπόν, η εορτή της μητέρας είναι ο έργον του σατανά. Με λόγια απλά, Μινά, η εταιρεία Σκοπιά θέλει, δηλαδή αυτοί που διευθύνουν την εταιρεία, να διαβολοποιήσει. Θέλει, όχι μόνο να διαβολοποιήσει τους πάντες και τα πάντα, όσοι δηλαδή εκτός της οργανώσεις, αλλά θέλει να ασκεί πλήρη αποκλειστικό και τέλειο έλεγχο μέσα στο νου, μέσα στις ψυχές όλων των οπαδών της. Λοιπόν, δεν μπορεί να ανοιχθεί καμία επίδραση ο οπαδός της από οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πει η οργάνωση, το λέει, είναι θέσφατο. Το έχουμε παρουσιάσει. Μάλιστα, ότι ταυτίζεται το θέλημα του Ιεχοβάλε με το θέλημα του. Έτσι, με τις αποφάσεις του κυβερνώντος οργανώσεων. Λοιπόν, εκτός των υβριστικών διατυπώσεων που κάνουν διατυπώσεις υβριστικές στα βιβλία, οι περιοδικά τους όλα τα χρόνια, από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, και των γελίων διδασκαλιών που διατυπώνουν επίσης, έχουν κάνει και απειλές, αρκετές απειλές. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ως μέσα απειλές εις βάρος μας, που διατυπώνουν σε ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο τους. Πώς τιτλοφορείται? Παγκόσμια ασφάλεια κάτω από τον άρχοντα της ειρήνης. Λοιπόν, διαβάζουμε σε σελίδα 155 τα εξής ενδιαφέροντα απειλητικά εις βάρος και γελία. Όταν φτάσει η μέρα, η μεγάλη μέρα του Θεού του Παντοκράτορα, θα είναι καιρός για τον πόλεμο που θα χαρακτηρίσει εκείνη την ημέρα. Ο Ιεχωβά δίνει το σύνθημα στο στρατάρχη του, τον Ιησού Χριστό. Μεταβάλλουν τον Χριστό, Χριστού σε στρατάρχη. Αρέσκονται σε πολεμική φρασιολογία. Ακριβώς. Παρά το ότι λένε ότι αρνούνται τη στράτευση, αντότε χρησιμοποιούν στο κατακόρμο. Στρατάρχη, α πούμε, στη Ράβα. Δίνει σύνθημα λοιπόν να κάνει τι ο Χριστός ο στρατάρχης τάχα. Στο όνομα του Ιεχωβά, αυτός και οι ουράνιες στρατιές του των μυριάδων αγγέλων ρίχνονται στη μάχη σαν να βρίσκονται πάνω σε πολεμικά άλογα. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, ο Απόστολος Ιωάννης, δημοσιογράφος δηλαδή, έγινε και δημοσιογράφος. Και μάλιστα πολεμικός ανταποκριτής. Πολεμικός ανταποκριτής, ήταν ο Σπύρος ο Μελάς στον πόλεμο του 40. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, ο Απόστολος Ιωάννης μας δίνει μία εκ των προτέρων περιγραφή της συντριπτικής μάχης που θα κερδίσει ο στρατάρχης του Ιεχωβά. Στον πόλεμο της ημέρας της μεγάλης του Θεού. Λέει λοιπόν, συνεχίζει, ο βασιλικός στρατάρχης, ο Ιησούς Χριστός οδηγεί τις ουράνιες στρατιές του σε μια νικηφόρο έφοδο. Έφοδο εναντίον εκείνων που δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Του Ιεχωβά. Και τι γίνεται στην έφοδο αυτή? Ποια όπλα θα χρησιμοποιήσει? Θα χρησιμοποιήσει τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά. Θα κάνουν μια επίδειξη φωτιστικής ισχύως. Θα έχει δηλαδή και φωτοβολίδες. Μάλιστα. Ναι, τα στραφτερά βλήματα. Ποιος είναι βλήμα τώρα, αντιλαμβάνεται ο κάθε ακροατής μας. Λοιπόν, τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά θα κάνουν μια επίδειξη φωτιστικής ισχύως. Και να δούμε πώς θα συνεχιστεί η δουλειά και ποιος θα πεθάνει τώρα. Οι δυνάμεις της όρασης θα πάψουν να λειτουργούν. Θα τυφλωθούμε όλοι. Ώστε οι επιτιθέμενοι με τα αγριεμένα τους μάτια να χτυπούν μόνο στα τυφλά. Τα μάτια θα σαπίσουν. Οι μύες των δυνατών πολεμιστών θα χάσουν τη δύναμή τους ενώ θα στέκονται στα πόδια τους. Όχι, ενώ θα βρίσκονται τα πτώματά τους κατά γης. Η σάρκα που περισκεπάζει το σκελετό τους θα σαπίσει. Δηλαδή, εάν δεν είχε το στοιχείο της τραγικότητος, δηλαδή με την έννοια ότι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, έχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του κωμικού. Και τις αστειότητες. Και απειλή εδώ. Αλλά όμως πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, και συνεχίζει. Η ομαδική σφαγή εκείνη την πιο ένδοξη μέρα θα είναι τεράστια. Παρουσιάζει λοιπόν σαν σφαγέα του Ιησού Χριστό. Τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους όλους. Και σφαγμένους όλους εμάς. Θα σαπίζουν τα πτώματά μας στη γη. Δεν φοβούνται που σπάθουν καμιά ασθένεια με τα δοδίκια. Όχι, διότι θα πάνε τα όρνια, λέει, να πάρουν τις σάρκες από τα κόκαλα, να ξεβρωμίσουν. Αμέσως. Και να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι μάρτυρες. Α, και συνεχίζει, δίνει μια περιγραφή της μάχης, ο ανταποκριτής τάχα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Θεόμενος συγγραφέας. Εμπρός λοιπόν στη μάχη του Ιεχωβά των στρατευμάτων με το βασιλικό γιο σου τον Ιησού Χριστό, δίνει και παράγγελο. Εμπρός λοιπόν ο Ιεχωβά στη μάχη.
Να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι μάρτυρες του Εχοβά που θα επιζήσουν τάχα από την καταστροφή αυτή ημών όλων. Οι κάτοικοι του αποκατεστημένου παράδεισου, διότι μόλις τελειώσει αυτή η φοβερή μάχη που σκοτωθούμε όλοι εμείς και ζήσουν οι μάρτυρες του Εχοβά, θα γίνει παράδεισος τάχα η γη. Να δούμε πώς θα περνάνε στον παράδεισο οι μάρτυρες του Εχοβά. Οι κάτοικοι του αποκαταστημένου παραδείσου θα τρώγουν θρεπτικά φαγητά που τονώνουν την καρδιά και λαμπρύνουν το πρόσωπο. Δυναμωτικά θα τρώνε. Θα πίνουν κρασί, παλιό κρασί. Θα πίνουν λοιπόν ο κρασί. Ο Θεός λοιπόν είναι η κοιλιά τους που λέγει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππισίων. Θα τρώνε δυναμωτικά φαγιά και θα πίνουν κρασί και μάλιστα παλιωμένο κρασί. Να πούμε. Η ληστέλα με γραφικό επίχρησμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι μερικές από τις διδασκαλίες. Όμως ήθελα, αγαπητέ και ζώγα, να πω και το άλλο. Συμβάλλουν οι μάρτυρες του Εχοβά στη βελτίωση αυτού του κόσμου? Δηλαδή, στη γειτονιά μας, στη γειτονιά σου υπάρχει ένα συμβού, μια ομάδα να φυτέψει δέντρα, προστασία του περιβάλλοντος. Ένας εξαναστικός σύλλογος, ένας πολιτιστικός. Ένας πολιτιστικός σύλλογος. Υπάρχουν διάφορες κινήσεις για την ειρήνη, επιτέλους. Να φωνάξει και ο κόσμος ειρήνη, όχι πόλεμος. Υπάρχει τέτοια κατάσταση μέσα? Όχι. Η οργάνωση των μαρτύρων του Εχοβά παρακαλάει να έρθει ο Αρμαγεδόνας, να σκοτωθούμε εμείς, να πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα μας, όπως διατυπώνουν, γιατί φαίνεται αυτό απίστευτο, στο περιοδικό τους η Σκοπιά. Το είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή που έχει σχέση με την άμυνα, αλλά για όσους τελευταίες δεν είχαν παρακολουθεί στην εκπομπή, καλό να το δείξουμε και διάβασε μετά. Λοιπόν, δεν το διαβάσουμε, δεν χρειάζεται. Μόνο το απόσπασμα που έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Να γίνει λοιπόν η μάχη του Αρμαγεδόνος, να σφαγούμε όλοι όσοι δεν είμαστε μάρτυρες του Εχοβά. Κατά γράμμα να σφαγούμε. Να κουμπούν τα λαρίνια μας δηλαδή. Και αυτή η σφαγή μας λοιπόν τι θα κάνει, θα καταστήσει, να δούμε τι θα καταστήσει στους μάρτυρες του Εχοβά. Αυτό, η σφαγή μας δηλαδή, θα καταστήσει ικανούς τους αληθινούς ακολούθους του Ιού του Δαβίδ, αυτή είναι η μάρτυρες του Εχοβά, κατά την δική τους θέση, πράγματι να πλύνουν τους πόδαστον στο αίμα των εχθρών των. Σε τέτοιους βδελικτούς εχθρούς, συχαμερούς εχθρούς, σε εμάς δηλαδή, έτσι, καμιά κόσμια ταφή δεν θα δοθεί, αλλά εάν έχουμε οποιουσδήποτε βιβλικά καταφρονεμένους σκύλους στην υπηρεσία μας, κίνας στην υπηρεσία μας, ο Θεός θα τους αφήσει να γλύψουν το αίμα των εχθρών εναντίον των οποίων ηγέρθη. Με λόγια απλά, έχουμε τον Ιεχωβά όπως οραματίζονται, τον στρατάρχη του, τον Κύριο Χριστό. Μάλιστα. Γίνεται για γενική σφαγή όλων όσων είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κόβονται οι λαιμοί μας στα λαρίνια κατά γράμμα, χύνεται ποτάμι το αίμα και έρχονται οι λεγόμενοι μας στο Χοβά και πλύνουν. Προσέξτε, ρήμα ενεργητικής σημασίας. Όχι απλώς θα βραχούνε από το αιματοκύλισμα, θα το πλύνουν με αιματόλουτρο. Χειρότερα από το δράκουλο των Καρπαθίων. Και συνέχεια θα φράχνουν τα σκυλιά και αυτά να πιούν λιγάκι να ευχαριστηθούν που λέμε. Δηλαδή θυμίζει ταινίες φρίκες. Πώς θα λέω, θα το πω. Τον Γκάγκινιόλ. Δεν έχει σημασία. Με ατέλεια χάρτου παρακαλώ. Πληρωμένα από εμάς όμως η ατέλεια. Και χωρίς φόρο, έτσι. Μάλιστα. Να σε βρίζει κάποιο. Να σε απειλεί, να βρίζει την εκκλησία σου με ατέλεια χάρτου. Να τι λέει, λοιπόν. Κυρία Πόρνη, να λέω ότι λοιπόν. Μιλάει για μακεδονικό έθνος ενώνοντας τα Σκόπια και να πληρώνουμε εμείς την ατέλεια αυτή χάρτου. Μάλιστα. Είμαστε ή δεν είμαστε υποτελείς χώρα? Εγώ απορώ και εξής και λέω. Οι μεν παπάδες και οι επίσκοποι τι παρεστάνουν και τι κάνουν, αλλά και οι κυβερνώντες οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι για την ασφάλεια. Κατά καιρού δεν μα ενδιαφέρει τώρα οι παρόντες κλπ. Χρόνια. Τι κάνουν. Αυτή η ιστορία είναι χρόνια. Τι κάνουν δηλαδή. Δεν είναι τώρα αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μετά το έτος 1920. Λοιπόν, έτσι λοιπόν δεν συμμετέχουν, όπως είπαμε πιο μπροστά, στις γειτονιές τους σε μια πολιτιστική κίνηση για την προστασία του περιβάλλοντος, για κάποια έργο αγαθό. Ρωτάει κάποιος τηλεθετής, το νόμο του 28-1954, ποιοι τον έχουν υπογράψει, ποιοι υπουργοί, ας πούμε. Να το διαβάσουμε. Για ένα λεπτό μέσα. Λοιπόν, εν Αθήνα στη 23η Ιουνίου 1954, Παύλος Β, ο βασιλιάς τότε, ο επί των εξωτερικών υπουργός κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος. Μάλιστα. Και ο επί της δικαιοσύνης υπουργός κύριος Θεοφανόπουλος. Μάλιστα. 10 Εβδόμου 1954 είναι οι εφημερίδες κυβερνήσεως, ο νόμος. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν, είπαμε πιο μπροστά, ότι δεν συμμετέχουν ως πολίτες αυτού του τόπου. Γι' αυτό και ο κύριος Βακύμπλος χαρακτηρίζει ως αντικοινωνικά πρόσωπα. Δεν συμμετέχουν λοιπόν στις γειτονιές, σε πράξεις. Στις ανθρώπινες γενικά. Φιλανθρωπίες, προστασίας του περιβάλλοντος, με ειρηνιστικών κινήσεων κλπ. Να το δούμε αυτό όμως γραμμένο. Γραμμένο στα βιβλία τους. Με ατέλεια χάρτου. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί αυτό μου έκανε κατάπληξη όταν διάβασα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζουμε από τη Σκοπιά, από ένα περιοδικό Σκοπιά της οργάνωσης Ματίου του Εχοβά. Τα εξής. Οι άνθρωποι, προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη,
επιδιώκουν απλώς να τη διατηρήσουν πολύ καιρό ακόμα και να την καταστήσουν πιο ελκυστική και ανεκτική. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ποτέ δεν θα εισαγάγουν μια χιλιετηρίδα ειρήνης, ευημερίας και ευτυχίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, με λόγια απλά, το να προσπαθείς να βελτιώσεις αυτόν τον κόσμο. Τις συνθήκες μέσα στο οποίο ζεις. Κατά τον ανθρώπινο. Λοιπόν, κατά τον ανθρώπινο, την υγεία μας, το περιβάλλον γενικά, τις συνθήκες εργασίας. Ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνεις μια διατροφήτευση. Λοιπόν, να αποτρέψεις τα δυστυχήματα, να βελτιώσεις την κυκλοφορία κλπ. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, του διαβόλου τέτοιου. Μάλιστα. Πρέπει να αυτά συνιστούν συντήρηση της οργάνωσης του διαβόλου. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος, είναι παρανοϊκά αυτά τα πράγματα. Αυτός ο κόσμος, δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία όπως είναι στη σημερινή της κατάσταση, δεν προορίζεται για παγκόσμια μεταρρύθμιση. Προορίζεται για καταστροφή. Καμιά λοιπόν μεταρρύθμιση αυτό. Μανία με την καταστροφολογία. Έτσι. Και την σφαγή. Καμιά προσπάθεια μεταρρυθμίσεως λοιπόν ο άνθρωπος κάνει. Κάνει και το κάνει ο Θεός βεβαίως, όλα κάτω από το Θεό είναι, αλλά και ο άνθρωπος ενεργεί. Προς το καλό του κόσμου, κατά το δυνατόν δηλαδή. Αφού η Γραφή λέει ότι είναι συνδημιουργός του Θεού. Άκως. Από την τεκνογωνία. Όχι, μέχρι... πρέπει να αφήσουμε να σαπίσει την οργάνωση διαβόλου, έτσι λέει εδώ. Διότι δεν παίρνει μεταρρύθμιση, αλλά παίρνει κατά. Αυτά είναι, αγαπητέ και Ζιώγα, σφόδρα αντίθετα προς το κοινό αίσθημα. Όχι, και με το πνεύμα της Γραφής. Και με το πνεύμα της Γραφής. Απόψε κάποιο κανάλι θα παρουσιάσει μια έρευνα. Για την οργάνωση της Μαρτίας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει ο... Ναι, όχι να το πούμε, είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ναι, ναι. Την εκπομπή του κ. Τράγκα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά θα υπάρξουν 2-3 συνέχειες μου φαίνεται. Εμείς λοιπόν... Όσοι τηλεθεατές, ναι, θα παρακολουθήσουν, θα θέλαμε να κρατήσουν σημειώσεις. Τι θα τους κάνει εντύπωση, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στην Θεό την ερχομένη Δευτέρα να δούμε αν θα πούν την αλήθεια. Να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε, αν θα αποκρύψουν την αλήθεια. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν θα αποσιωπήσουν, ακριβώς. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού κλπ. Μάλιστα. Να διαβάσουμε την ίδια αρνητική θέση της οργανώσεως της εταιρείας Σκοπιά στο θέμα των μεταρρυθμίσεων για βελτίωση του κόσμου. Οι άνθρωποι με τον εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Για σκεφτείτε. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να προσπαθεί να εμποδίσει το θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα. Να έρθουν δηλαδή οι πυρηνικές κεφαλές στα κεφάλια μας. Οι άνθρωποι με το να εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα, όπως τον αποκαλούν εσφαλμένα, στην πραγματικότητα μάχονται για να διατηρήσουν ένα κακό σύστημα πραγμάτων το οποίο ο Θεός έχει προορίσει και δικαιολογημένα για καταστροφή. Όλα πρέπει να έρθουν λοιπόν για καταστροφή μας. Λοιπόν, ξαναδίνω το τηλέφωνο του σταθμού για όσους τηλεθεατές δεν έχουν ακούσει. 36-17-285, 36-37-810. Μάλιστα. Θα δεχτούμε και μετά το τέλος της εκπομπής. Αλλά και παρακαλώ, όσοι θα παρακολουθήσουν την εκπομπή του κ. Τράγκα, κρατήστε τις σημειώσεις για ό,τι σας κάνει εντύπωση. Για να σχολιάσουμε εμείς. Να σχολιάσουμε την ερχομένη Δευτέρα. Τα των θέσεων των Μαρτίων του Ιεχωβά. Ακριβώς, το λεγόμενο Μαρτίων του Ιεχωβά. Ένα παλιότερο βιλιαράκι της οργανώσεως. Χριστιανισμός ή Χριστιανοσύνη. Και σελίδα 27, διαβάζουμε. Ερώτηση. Είναι ο χριστιανός υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου και συνεπώς υπέρ των Ηνωμένων Εθνών? Ερώτημα. Ρωτά οργάνωση και απαντά οργάνωση. Επαναλαμβάνω το ερώτημα να το δείτε. Είναι ο χριστιανός υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου και συνεπώς υπέρ των Ηνωμένων Εθνών? Τα οποία οι Ηνωμένα Έθνη καταβάλουν εδώ και πολλά χρόνια μια προσπάθεια για την ειρήνη του, στο μέτρο του δυνατού και των διαφορών συμφερόντων επιτέλους. Αλλά πάντως καταβάλουν μια προσπάθεια για την ειρήνη του κόσμου. Απάντηση. Όχι. Ο αληθινός χριστιανός δεν είναι υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου, αφού ο λόγος του Θεού τον καταδικάζει σε καταστροφή. Ο λόγος του Θεού δεν καταδικάζει συλλήβδιν όλο τον κόσμο σε καταστροφή. Καταδικάζει την αμαρτωλή ροπή, τις αμαρτωλές πράξεις, την αμαρτία καταδικάζει. Όχι ολόκληρο τον κόσμο εκτός των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όχι τις προσπάθειες για βελτίωση. Για όνομα του Θεού. Τα ίδια πράγματα που δεν έχουν σχέση με αμαρτία βέβαια. Τα ίδια πράγματα διαβάζουμε πάλι στο περιοδικό της οργανώσεως Σκοπιά, το Μαρτίον του Ιεχωβά. Ποια τέτοια είναι, αγαπητέ μου. 1976. Οι άνθρωποι, σελίδα 80, οι άνθρωποι προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη. Δηλαδή μας, όλοι μας έχουν διαβολοποιήσει. Αυτό το διαβάσαμε σε φωτοτυπία. Yeah. Το διαβάσαμε σε φωτοτυπία. Να δούμε τώρα τι αισθάνονται για μας. Εδώ, στη σελίδα μια παλαιότερη Σκοπιά, το 1956, σελίδα 159. Διαβάζουμε. Αφού η αντιχριστιανική λύκη, είμαστε εμείς αυτοί, έτσι, κατά την σκέψη των Μαρτίων του Ιεχωβά, αφού οι αντιχριστιανικοί λύκοι κηρύττουν πόλεμο εναντίον των προβάτων και εκλέγουν να γίνουν στην πραγματικότητα θεομάχοι, πρόβατα είναι... Οι λεγόμενοι μας Ιεχωβά, μάλιστα.
είναι κατάλληλα τα άκακα πρόβατα να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική πολέμου απέναντι των Λύκων. Ώστε λοιπόν. Λύκοι εμείς, πρόβατα αυτοί. Πρόβατα και θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη στρατηγική πολέμου. Την πονηριά, αυτό εννοεί εδώ, του πολέμου. Και συνεχίζει. Ο Θεός δεν μας υποχρεώνει να δείξουμε τη βλακεία προβάτων, λένε Μάρτυρες στο Χωβά, και να γίνουμε παίγνιο στα χέρια του εχθρού που μας πολεμά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σπέρμα του Όφεως. Σπέρματα του Όφεως λοιπόν, όλοι όσοι δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα γεννήματα των εχιδνών με την προφυλακτικότητα Όφεων. Μάλιστα. Θα μας αντιμετωπίσουμε δηλαδή εμείς που είμαστε τάχα γεννήματα που δεν είμαστε μάρτυρες με την πονηριά Όφεων. Μας ταυτίζει λοιπόν με τους Φαρισαίους, με τους Αντιχρίστους κλπ. Τι έκανε κατά καιρούς η οργάνωση για να. Όταν κατά καιρούς οι ελληνικές κυβερνήσεις πίεζαν την εταιρεία αυτή. Την πίεζαν λιγάκι. Πίεζαν. Για το αντεθνικό έργο που ασκεί. Κράτος ελεύθερο είμαστε. Όταν κάποιος παραβαίνει τους νόμους και παραβαίνουν τους νόμους συνεχώς, κυρίως στο θέμα στρατεύσεως και της μεταγγίσεως στα ανήλικα παιδιά κλπ. Δυστυχώς τους αναγνωρίζει το δικαίωμα της άοπλης στρατεύσεως. Εντάξει. Μεγάλο. Θα το ξαναμιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Θασάκης λοιπόν κατά καιρούς η ελληνική πολιτεία τους πίεσε λιγάκι. Κατέβηκαν στον μπάρμπα της Κορώνης, κατέφυγαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Στην Αμερικανική πρεσβεία, παρακαλώ. Και με σχετικές απειλές εις βάρος αυτής της χώρας. Να το βλέπαμε αυτό εδώ. Κατέφυγαν στην Αμερικανική πρεσβεία με απειλές εκ μέρους των μαρτύρων του Ιεχωβά εις βάρος της χώρας. Μάλιστα. Στην πρεσβεία. Λίγο συντομία μηνά, γιατί δύο λεπτά μας αποκλείουν. Η επόμενη μέρα μας βρήκε σε συζήτηση με τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας για πολλά νομικά ζητήματα και ετοιμάσαμε λίγη ύλη για να την παρουσιάσουμε στην Αμερικανική Πρεσβεία και να δούμε τι μπορούσε να γίνει στο ζήτημα της διεκδικήσεως των συνταγματικών δικαιωμάτων των μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Ένας αυθαίρετος κανόν, λοιπόν, για τα συνταγματικά δικαιώματά τους κατέφυγαν στην Αμερικανική Πρεσβεία. Το μεσημέρι επισκεφθήκαμε την Αμερικανική Πρεσβεία και ξεθέσαμε τα προβλήματά μας σε ένα φιλικό διακείμενο αξιωματούχο. Μας επιβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει πληροφορίες που του δώσαμε στις αρμόδιες προσωπικότητες της ελληνικής κυβερνήσεως. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση μέσω της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Και εδώ, όταν γινόταν ο φοβερός αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ή σημερτοπό, όπως θέλεις, πάρτο. Λοιπόν, και υπέφερε η χώρα από αυτές τις επιθέσεις κλπ. Εκστρατεία δυσφημίσεως κατά ολοκλήρου της χώρας μας έφυγε από τα γραφεία της εταιρείας Σκοπιά στην Αμερική με τίτλο «Τα σημερινά εγκλήματα της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Η Ελλάς, η άλλοτε κοιτής της ελευθερίας, τώρα κοιτής καταχθονίους θρησκευτικής καταδιώξεως. Και τι λένε εδώ πιο πίσω? Ότι εμείς οι Αμερικάνοι στέλνουμε με την ούνδρα καράβια και χρήματα για τους Έλληνες και εκείνοι μας διώχνουν από εδώ. Αντιλαμβάνεστε. Και σε άλλα έντυπα όμως, να πούμε την αλήθεια ακριβώς πως έχει αλήθεια, υβρίζουν την Αμερικανική κυβέρνηση. Του σατανάκια αυτοί είναι. Και τώρα επικαλούνται την Αμερικανική κυβέρνηση εις βάρος της ελληνικής πολιτικής. Λοιπόν, μηνά τελείωσε ο χρόνος. Αγαπητοί τηλεθεατές, τα τηλέφωνα να δώσετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχομένη Δευτέρα. Ξαναδίνω τα τηλέφωνα 36 17 285, 36 37 810. Καλό απόγευμα. Θεός μαζί σας. Χαίρετε.